Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy. Derbyshire. Περνάει, κάνει και την σέντρα ψάχνοντας τον Ράφα Λόπες, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Νέα σέντρα. Να δούμε το σουτ που γίνεται η κόντρα πάνω στον Τεσέιρα. Το σουτ που έγινε από τον Καντέ, το πρώτο κόρνερ για την Ομόνια, η οποία με το ξεκίνημα έφτασε πάρα πολύ κοντά στο γκολ. Με τον Καντέ να ετοιμάζεται για να φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ. Με δύναμη απομάκρυνε την μπάλα ο Τεσέιρα. Καντέ και πάλι η σέντρα στην περιοχή, στο δεύτερο δακάρι. Καλή το γκολ. 1-0 η Ομόνια με τον Ματς Ντάρμπισχάιρ. Ξανά η εκτέλεση του πλαγίου Ντάρμπισχάιρ, ο οποίος με αυτό το γκολ θα φτάσει τα 12. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε τη δουλειά του εκεί ο Άγγλος επιθετικός με ψύχρεμο πλασέ. Περίμενε ακροβολισμένο στο δεύτερο δοκάρι το πλασέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Βοζίνια. Το τέταρτο γκολ που δέχεται η ΑΕΛ στο Τσίριο στάδιο. Το σουτ που γίνεται από τον Μπενίτε, την μπάλα κάπου κόντραρε. Μπλόκαρε όμως ο Μιχαήλοφ. Λεάντρο Σίλβα. Αερός και πάλι. Προσπαθία να παίξουν το 1-2. Αερός είναι πολύ γρήγορος. Κέρδισε το Μαρκάσα. Αβραάμ, τώρα για τον Λεάντρο Σίλβα έξω από την περιοχή και πάλι για τον Αβραάμ. Καλή φάση για την ΑΕΛ. 1-1. Ο Αβραάμ ισοφαρίζει. Εξαιρετική οργανωμένη επιθετική ενέργεια από την ΑΕΛ με τον Αβραάμ να ισοφαρίζει. Ξανά η προσπάθεια από το ξεκίνημα. Ο Αβραάμ θα περάσει στο Λεάντρο Σίλβα. Κανένα offside, παράλληλη παλιά. Το πλασέ από τον Αντρέα Αβραάμ. Η μπάλα στη ρίζα της Δοκού και στην συνέχεια στα δίχτυα το 1-1. Για την ΑΕΛ στο 37. Πολύ όμορφο τέρμα και σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση για το Ρεάλ. Λεάντρο Σίλβα, Μπενίτεθ, σέντρα σουτ σε κόρνερ από την παρέμβαση του Καντέ. Λεάντρο Σίλβα απομάκρυνε την μπάλα ο Μαδούρο. Αβραάμ και πάλι για το Λεάντρο Σίλβα. Νέα σέντρα στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι. Αρουαμπαρένα, η κεφαλιά, γκολ. 2-1 η ΑΕΛ στο 40. Ξανά Λεάντρο Σίλβα, η σέντρα συστημένη στο κεφάλι του Αρουαμπαρένα. Η κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μιχαήλοφ. Μπάλα χτύπησε και λίγο στο δοκάρι. Εδώ νομίζω ίσως να φανεί και καλύτερα. Ο Μπρέβελτ κέρδισε, έκανε λάθος όμως. Λεάντρο Σίλβα πάει σε καταμέτωπο επίθεση. Πέρασε και από τον Καντέ στην περιοχή ο Λεάντρο Σίλβα. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Καλή έξω όμως. Τσαίλσον κέρδισε για την Ομόνια που ανεβαίνει. Έκοψε ο Φιντέλης. Τεϊσέιρα. Καντέ το σούτι. Κόντρα γκολ. 2-2. Το σούτ που έγινε από τον Καντέ. Η μπάλα κάπου κόντραρε. Εδώ η απομάκρυνση από τον Τεϊσέιρα, το σουτ που γίνεται κάπου κοντράρι, αλλάζει πορεία. Καταλήγει στο βάθος της εστίας του Βοζίνια χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει. Νομίζω η κόντρα πρέπει να γίνει στον Τεϊσέιρα. Έγινε λάθος τώρα από την Ομόνια. Να δούμε το Λεάντρο Σίλβα, το σουτ, η μπάλα έξω. Λάθος που έγινε από τον Άλεξ Σοάρες. Ξανά εδώ, λάθος που έγινε από τον Άλεξ Σοάρες. Ο Λεάντρο Σίλβα κέρδισε την μπάλα από το ύψος της περιοχής, στο διαγώνιο σούτ έξω η μπάλα όμως. Ξανά πώς έγινε το λάθος. Απέναντι από τον Μιχαήλοφ το σούτ πολύ μακριά. Είναι οι παίχτες κοντά ένας στον άλλον όταν η μαμάδα ανεβαίνει. Λάθος που έγινε από τον Γουίλερ. Να δούμε την Ομόνια με τον Κιπιάνιν το σούτ. Ο Βοζίνια έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε. Και η αντίδραση από τον Ιβάιλο Πέτεφ στον Τζαίλσον. Παλιά ψάχνοντας τον Ντάρμπισχάιρ, ο οποίος έφυγε κανονικά. Ντάρμπισχάιρ απέναντι από Βοζίνια. Ο Βοζίνια θα παραχωρήσει το πλάγιο. Τώρα για τώρες προϋποθέσεις για την ΑΕΛ.
Με Τόρες να έχει μπροστά του τον Βίντρα. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Πέρασε από όλους η μπάλα, κόντραρε στον Καντέ και κατέληξε κόρνερ. Δημητρίου. Κάνει κίνηση και παίρνει μπάλα ο Άλεξ Σουάρες τώρα για τον Τζάιλσον. Καλή σέντρα στην περιοχή. Χριστοφή το σουτ. Ο Βοζίνια με το σώμα. Εδώ ξανά η φάση, η σέντρα. Το κοντρόλ από τον Χριστοφή το σουτ. Με το σώμα απομακρύνει την μπάλα ο Βοζίνια. Μαδούρο. Χριστοφή έξω από την περιοχή. Έχει χώρο. Επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Δημητρίου, μεγάλη παλιά ψάχνοντας τον Ντάρμπι Σάια. Τεϊσέιρα, βγαίνει ο Βοζίνια, απομακρύνει την μπάλα, λάθος. Καντέ από πολύ μακριά το σουτ, γκολ! 2-3 η Ομόνοια με τον Καντέ. Ολόθριο σφάλμα που έγινε από τον Βοζίνια. Δεν χρειαζόταν εκεί ο Βοζίνια να βγει να απομακρύνει την μπάλα. Ο Τεϊσέιρα θα κερδίσει την κεφαλιά, ο Βοζίνια βγαίνει εκεί και δεν απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Την επιστρέφει στον Καντέ, σε ανυπεράσπιστη εστία αυτό στο σουτ. 2-3. Η Ομόνοια η οποία και πάλι παίρνει προβάδισμα με ανατροπή. Θυμίζουμε ήταν πίσω στο σκορ 2-1. Σφυρίζει ο Νικολαίδης, Λεάντρο Σίλβα. Με πολύ φάλτσο Χριστοφή σε κόρνερ ο Μιχαήλοφ. Λεάντρο Σίλβα, Καντέ λαθασμένη κεφαλιά, μαύρου το σούτο σασί, οι κόντρες, η ευκαιρία για την ΑΕΛ που πάει χαμένη. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα. Η τελευταία φάση με τον σασί, το σούτ, την μπάλα κόντραρε στο Βίντρα και απομακρύνθηκε. Εδώ ο σασί θα γυρίσει, θα βρει όμως η μπάλα σώμα του Βίντρα. Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy.